αποφασίσαμε εδώ στο προπονητικό κέντρο του Ready να αρχίσουμε μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ζωτικές ενέργειες που βοηθάνε δηλαδή την ζωή του ανθρώπου και αποτρέπουν τον ευνίδιο θάνατο. Να πάψουμε πια να είμαστε μέτοχοι σε κάποιον ο οποίος πάσχει και να μπορούμε και εμείς να το βοηθήσουμε. Έτσι, η K20 και το προπονητικό staff και το πολιτικό προσωπικό που δουλεύει εδώ μέσα στο Ready θα έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουμε σήμερα τα πρώτα μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Θα έχουμε μια μικρή παρουσίαση με slides περιγραφή της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και εν συνεχεία θα μας δοθεί η δυνατότητα, υπάρχει ένα πρακτικό κομμάτι, να μπορέσουν κάποιοι, αν όχι όλοι, να περάσουν να κάνουν την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη σε κούκλες που έχουμε φέρει εδώ, σε μία κούκλα συγκεκριμένα, και έτσι να μπορέσουμε να πάρουμε το πρώτο ερέθισμα για να είμαστε έτοιμοι σε κάποια οποιαδήποτε στιγμή. Προς Θεού, δεν σημαίνει ότι γινόμαστε ειδικοί στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αρχίζει ένας κύκλος εκπαίδευσης όλων, κάτι που είναι σημαντικό, πόσο μάλλον εδώ που είμαστε τόσα άτομα, τόσοι αθλητές, τόσα παιδιά και ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή κάποιοι από εμάς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για να σώσουμε κάποιον και όχι να είμαστε, όπως είπα και πριν, απλοί θεατές. Ο κύριος Θεός, πέραν από γιατρός της πρώτης ομάδας και άριστος ορθοπαιδικός χειρουργός, είναι και διευθυντής director του ATLS στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλη διάκριση, μεγάλη τιμή. Είναι εκπαιδευτής στην επίγουσα ιατρική, εκπαιδεύει γιατρούς, νοσηλευτές σε όλη την Ελλάδα και τους παρέχει την πιστοποίηση ότι μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα και διαδικασίες αναζωογόνησης είτε σε νοσοκομεία, είτε σε ασθενοφόρα, είτε για διακομιδή ασθενών. Εβάζω τα χέρια, βλέπω την ψηφοειδή απόφυση. Πηγαίνουμε στο κέντρο του στέλνου, ανάμεσα στις θηλές, βάζουμε τη βάση της παλάμης μας, έτσι, μπλέκουμε τα χέρια, κρατάμε από πάνω και κοίταξε το ρυθμό, τεντωμένα τα γόνατα, τεντωμένα οι αγώνες και αρχίζουμε να κάνουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Δεν ακούς, δεν βλέπεις θωρακικές κινήσεις. Δεν πατάς καλά. Στο κέντρο το στέλνω. Εδώ. Το στέλνω είναι αυτό εδώ. Μπράβο. Πάμε. Ένα. Δυνατά. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Μύτη. Καλά. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Και συνεχίζεις. Μπράβο, ωραία, αυτό είναι το νόημα. Εσύ πας από πάνω και βλέπεις, δεν αναπνέει, δεν κινεί το θώρακά σου, δεν αισθάνεσαι τη ροή του αέρα. Η επόμενη βήμα είναι από αυτούς που έχουν έρθει εκεί, φιλαράκι, πάρε εσύ τηλέφωνο. Ναι, θα πάρω το 166. Και εγώ αρχίζω κάρπαλες. Πάμε την κάρπα. Μετράς δυνατά. Πάμε. 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Δεν λυγίζει στους αγώνες. Θα κουραστείς περισσότερο. Είσαι αρκετά δυνατός. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Και πάμε για εμφυσίες. Κλείνεις μύτη καλά. Βάλ' το στόμα σου πάνω. Κλείσε καλά τη μύτη. Ωραία. Και ξανά μ' αναπαλαρχίσεις. Πρέπει να ξέρεις να το κάνεις, πρόσεξε τεντωμένα τα χέρια σου, να μην λυγίζουν οι αγώνες, γιατί έτσι θα κουραστείς πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του πνεύμονα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του πνεύμονα, ναι, υπάρχει. Αυτό είναι στο αναμενόμενο, αλλά αν αρχίσει και λειτουργεί και έχει καρδιακή λειτουργία, έχει δικιά του αναπνοή, με ένα σωλή να αντιμετωπίσει. Το θέμα είναι εδώ ότι αυτό είναι νεκρός, έτσι. Θα πρέπει να διακομιστούν στο σκομείο. Αυτά είναι μέσα στο αναμενόμενο. Ναι. Μετά το επόμενο βήμα, πού έχει ανάσχεση. Σημαντικότατο. Είναι η θέση. Τον γυρίζω. Είναι η θέση ανάνυψη. Αυτή είναι η θέση ανάνυψη. Κάποιο τρώει και. Αν κάποιο τρώει και τον δει. Έχω δει περιστατικό που ήταν. Μπράβο, πολύ σημαντικό. Το χέρι, βλέπω που είναι ξυφοειδή του, εδώ είναι ξυφοειδή του. Βάζω το χέρι από κάτω, το γυρνάω ελαφρά και αρχίζω συμπιέσει προ τα πάνω που στο δώρακα. Και αυτό θα το πετάξει. Έτσι γίνεται. Θα το βγάλει. Έτσι αυξάνω γίνεται. Την ενδοθωρακική πίεση και σπρώχνω τον ισοφάγο να βγει έξω. Έτσι είναι τώρα. Είναι ένα ωραίο σκετσάκι
και σαν παιχνίδι θα το βλέπετε. Γιατί άλλο να ξέρετε αυτό που σας λέω εγώ τώρα εδώ και να το σκεφτείτε μετά, και άλλο να μην το ξέρατε πριν που να το βλέπατε ανέστο. Να είστε σίγουροι ότι θα ξέρετε κάτι να κάνετε αμέσως στο επόμενο λεπτό που θα βγείτε έξω.